την αναζήτηση των ενόχων για την ανυπολόγιστη περιβαλλοντική και οικολογική καταστροφή που προκάλεσαν στο γορμό ποταμό, παραπόταμο του Καλαμά, ζητούν με επίσημη καταγγελία τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών τρεις σύλλογοι αίρας τεχνικής Την Τετάρτη, εκπρόσωποι των τριών συλλόγων και συγκεκριμένα των Αθλητικών Συλλόγων Έρα Τεχνική Αλληλεία Ιωαννίνων και Κόνιτσα και του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασία Άγρια Πέστροφα και Fly Fishing Αστρέος, Κατέθεσαν την καταγγελία στην Εισαγγελία, την οποία κοινοποίησαν και στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, κάνοντα λόγο για ανεπανόρθωτη βλάβη στου ηχθείο του ποταμού Γορμού, στην περιοχή του Παρακαλάμου και στην περιοχή Βίσανης. Με την καταγγελία ζητούν την αναζήτηση ενόχων για την τέλεση παράνομων πράξεων όπως επιχωματώσει, αλλαγέ στην κήτη των ποταμών και αυθαίρετε επεμβάσει στου υδατοφράκτε, αλλά και τυχόν ευθυνών για πλημελή άσκηση καθηκόντων ή ακόμη και τη συγκάλυψη παράνομων ενεργειών εκ μέρου των τοπικών αρχών και υπηρεσιών κάτω από τη μύτη των οποίων, όπως σημειώνεται, ένας ποταμός οδηγήθηκε στα αρδευτικά κανάλια και μετατράπηκε σε ξεροπόταμο λιμναζόντων νερών, στα οποία οι εγκλωβισθέντες ή αφανίστηκαν με κάθε μέσο. Με άλλο έγγραφό του επίση προ όλε τι αρμόδιε και συναρμόδιε αρχέ και υπηρεσίε τη περιφέρεια και τη αποκεντρωμένη, ζητούν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε αφενό να προχωρήσουν στην αποκατάσταση τη ελεύθερη ροή των νερών, αφετέρου να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη από την ομοθεσία ελάχιστη παροχή, η λεγόμενη οικολογική παροχή στου ποταμού, ώστε να μην παρατηρηθούν προβλήματα ανάλογα με τα προαναφερθέντα. Παράλληλα, καταστούν του αποδέκτε υπεύθυνου για την αποφυγή επανάληψη των διαδραματιστέντων τα τελευταία χρόνια με τι αυθαίρετε αλλαγέ κήτη των ποταμών και τη διοχέτευση όλη τη παροχή του στι μονάδε ηχθειοκαλλιεργειών κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργία τους.